Είσαι σε μια όμορφη πόλη και στην παραλία του Ιωνίου, το μυαλό σου πηγαίνει αμέσως στους ανθρώπους που έχουν εμοχθήσει εδώ και δεκαετίες τώρα για να φτιάξουν όμορφο τοπίο. Αμέσως σκέφτεσαι και τους ανθρώπους, τους δικούς μας, τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, οι οποίοι με τον τρόπο τους γράφουν τη δική τους ιστορία. Βάζουν ένα πετραδάκι στη βίωση, στον πολιτισμό και στη διατήρηση όλης αυτής της πολιτισμικής ταυτότητας. Σήμερα έχω την τύχη να έχω στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες μία κυρία η οποία έχει το δικό της ρόλο στα δρόμενα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, στον πολιτισμό, στην επιχειρηματική της δράση, καθώς και στα διοικητικά και κοινωνικά δρόμενα των Ελλήνων εδώ στην πόλη των Αγίων 40. Έχω την κυρία Καλογέρη, η οποία με μεγάλη χαρά αλλά και διστακτική κάπως δέχτηκε να συνομιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Καλώς σας βρήκα στους Αγίους 40 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Καταρχήν, για όλους αυτούς τους τηλεθεατές που δεν σας γνωρίζουν, θα ήθελα να μας πείτε πολύ σύντομα, αρχικά, πώς νιώθετε και πώς βρίσκετε το χρόνο να ταιριάζετε τη δράση σας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελπίδα, τη δράση σας ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αγίων 40 και βέβαια με αυτή την ωραία και τεράστια επιχειρηματική σας δραστηριότητα εδώ στο ξενοδοχείο Ήπειρος. Καλώς ήρθατε. Χαρά μου που βρίσκεστε σήμερα ανάμεσά μας. Σωστό είναι αυτό. Έχω χρόνο, ο άνθρωπος άμα θέλει μπορεί να βρει τα πάντα όταν έχει θέληση και αγάπη για την πατρίδα που ζει. Είμαι Ελληνίδα, με τον άντρα μου Έλληνα. Δούλευαμε στην Αλβανία σε δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ ήμουν νοσοκόμα, ο άντρας μου ήταν στρατιωτικός. Οι συνθήκες, όπως όλος ο κόσμος στην Αλβανία, Έλληνες και Αλβανοί, ανοίξαν τα σύνορα και φύγαμε στην Ελλάδα. Γόρασαμε αυτό το οικόπεδο από το 90. Πώς το γόρασα αυτό το οικόπεδο, μας βρέθηκε μπροστά μας ένας πολύ καλός Έλληνας, ο Κολομιχάλης Παναγιώτης, που έχει κάνει μεγάλο έργο στην Αλβανία, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο το 90, γιατρός στο Ιπποκράτους νοσοκομείο. Ήρθε το 90, ήφερνε φάρμακα, μοίραζε στον κόσμο, έπαιρνε αρρώστους τα παιδιά που ήταν εδώ πέρα και τα πήγαινε στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, γιατί είχα το παιδί μου λόγω υγείας. Είχαμε προβλήματα υγείας. Πήγαμε στην Ελλάδα, μας εξυπηρέτησε, μας βοήθησε. Εγώ του συμπεραστάθηκα πάρα πολύ μαζί με τον άντρα μου. Αυτός μαζί με ένα ιατρικό σύλλογο ερχόταν εδώ πέρα και έβρισκε στήριξη σε εμάς. Βόηθησε κόσμο και μου έδωκε μια ιδέα. Μου λέει,
πολίτες εδώ στην Αλβανία υπάρχουν ωραία μέρη που κάποια στιγμή θα πάρουν αξία. Αν υπάρχει τη δυνατότητα, αγοράστε τώρα που είναι φτηνά. Αγοράσαμε το οικόπεδο από το 1991 και χρόνια φύγαμε στην Ελλάδα από το 1994. Δούλεψα σκληρά, άνοιξα εκεί μια επιχείρηση δικιά μου, μαγαζί με έργα και δήματα. Αυτά όμως ήταν όλα χάρη στις γυναίκες στην Αλβανία που έχω ζήσει. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ έζησα, δούλεψα και χάρη στα χέρια των γυναικών στην Αλβανία, Περμέτη, Μπεράτη, Τίρενα, Κουτσόβα, Αργυρόκαστρο, Σαράντι, άνοιξα μια βιοτεχνία, ήφαινα με τα εργόχειρα εδώ πέρα, τα δούλευαν οι γυναίκες και τα πουλούσα μετά στην Ελλάδα. Χάρη σε αυτή τη δουλειά, ξεκίνησαμε να χτίσουμε το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο ξεκίνησε να χτιστεί από το 1997. Το άνοιξαμε το 2000 και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Το εύνασμα για να ασχοληθείτε με τα κοινά, όντας επιχειρηματίας, διότι συνήθως οι επιχειρηματίες δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα κοινά. Εσείς όμως είστε κάτι διαφορετικό. Είστε στην εξαίρεση του κανόνα. Πώς το έχετε πάρει, ασχολούμενοι με το Δημοτικό Συμβούλιο, ασχολούμενοι με τον πολιτισμό, με το σύλλογο που έχετε? Η αγάπη που έχω πολύ για τον τόπο μου, η αγάπη που έχω πολύ για τα χωριά μας, μαζί με τις φίλες μου, τις γυναίκες, ξεκίνησαμε να ενωθούμε και να κάνουμε δραστηριότητες, να βοηθήσουμε. Το δικό μας ρόλο είναι πιο πολύ φιλανθρωπικό. Ό,τι μπορούμε βοηθάμε. Κόσμο που έχουν ανάγκη και στα χωριά μας. Προσπαθώ λίγο να γιατί ξεκίνησα να γίνω δημοτικός σύμβουλος. Βοηθάω, στηρίζω το Δημαρχείο όσο μπορώ. Μετά οι γυναίκες που έχουμε στην πόλη, ήταν όλες οι γυναίκες είχαν φύγει στην Ελλάδα. Όταν γύρισανε και τα παιδιά τους είναι μακριά. Ελβετία, Ελλάδα, Γερμανία, Αμερική. Και εμείς που είμαστε εδώ πέρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Να δώσουμε λίγο, να δώσουμε φως, να κάνουμε δραστηριότητες για να δέσουμε, να φαίνονται και αυτοί που έχουν μείνει στα χωριά μας. Ξεκινώντας με πολύ ωραίο σύλλογο που έχει ξεκινήσει Άγιο Κοσμάς, μετά τον Άγιο Κοσμά, ξεκίνησαμε εμείς να κάνουμε τον πόλη στο Ιουσταράδο. Εσείς όμως, για να μείνουμε στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, φαντάζομαι ότι μεν κατεβήκατε με το συνδυασμό του ΜΕΚΑ. Από ό,τι γνωρίζω, το εκλογικό σας σώμα είναι πάρα πολλοί άλλοι Αλβανοί, συμπολίτε σας εδώ στην πόλη των Αγίου Σαράντα, οι οποίοι σας στηρίξανε και σας στηρίζουν βέβαια. Ναι, γιατί εδώ εγώ βλέπω και το πιστεύω μέσα μου ότι εδώ στην πόλη του Αγίου Σαράντα δεν υπάρχουν διακρίσεις Έλληνες και Αλβανέζες. Πάντα υπήρχε αυτό. Μιλάμε για το λαό, δεν μιλάμε για μερικά, μερικοί που είναι. Στο σύλλογο είμαστε Ελληνίδες, αλλά έχουμε και 2-3 από την πόλη που έχουν αγάπη, θέλουν να μπουν σε αυτό το σύλλογο το δικό μας να βοηθήσουμε. Τους αρέσουν οι δικές μας συστολές, τους αρέσει η παράδοση που έχουμε εμείς. Και κάναμε αυτό το σύλλογο. Όλες οι γυναίκες είναι σε δημόσιες επιχειρήσεις που δουλεύουν. Έχω παρακολουθήσει διαδικτυακά πολλές δραστηριότητες δικές σας. Και μου έχει κάνει εντύπωση ότι όπως εσείς και οι άλλοι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Αγίου Σαράντα και στο Δήμο Φοινίκης, συνδυάζεται τη γαστρονομία με τις λαογραφικές, με τις στολές του τόπου του δικού μας. Και όντας γυναίκες δραστηρίες και με πολύ πνεύμα θα έλεγα, προσπαθείτε να προβάλλετε αυτή την κληρονομιά. Επειδή γνωρίζω συμπόλοι των Αγίων Σαράντα, είναι και γυναίκες από άλλες περιοχές, από τη Δρόπολη, βεβαίως από το Βούρκο, από τα Ριζά κτλ. Πώς καταφέρατε να παντρέψετε σε εισαγωγικά αυτόν τον πολιτισμό που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή? Ναι, γιατί είμαστε
μια είναι από τη Δερόπολη, άλλη από τη Χιμάρα, άλλη από το Μουρσί. Και έχουμε κάνει τις στολές από όλες τις περιοχές για να δείξουμε ότι αυτή λέγεται Ένωση Γυναικών Αγίων 40. Γιατί το Άγιο 40 είναι όλες από διάφορα χωριά, από διάφορα μέρη. Δεν μπορούμε να... Άμα ήταν θα το έκανα εγώ μόνο σύλλογο από το Λαζάτι. Εγώ είμαι από το Λαζάτι. Η μητέρα μου από το Καλτσάτι, ο πατέρας μου από το Λαζάτι. Εγώ τη δικιά μου τη στολή την έχω από το Βούρκο, γιατί είμαι... Βέβαια το δικό μου το χωριό λέγεται Μπαλκόνι του Βούρκου. Δεν μπορώ να το πω Βούρκο. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είμαστε όλοι ίδιοι. Και κάναμε αυτό, περνάμε ωραία, γεμίζουμε το δικό μας το χρόνο. Τα παιδιά μας έχουν φύγει. Και θέλουμε να δείξουμε τη δικιά μας την παράδοση. Και τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, που έχουν φύγει και έχουν πάει στην Ελλάδα, πάλι πιστεύω εγώ ότι, όπως εγώ έχω πάρει τη στολή της πεθεράς μου, όπως η φίλη μου έχει πάρει τη στολή από την Δρόβιανη, όπως η άλλη φίλη μου έχει πάρει τη στολή από την Δερόπολη, της γιαγιάς της, της μάνας της, έτσι πιστεύω και οι γονείς μας θα συνεχίσουν το δικό μας δρόμο. Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα του Συλλόγου Ελπίδα έχετε εμπόδια. Είδα, είμαι πιο σαφής, σας στηρίζει κάποιος οικονομικά, χρηματικά ή μόνες σας, δηλαδή οργανώνεστε και είναι όλα με προσωπική σύνδρομη εμείς των μελών του Συλλόγου. Εμείς τα έχουμε όλα με τις δικές μας τις δυνάμεις. Κάνουμε ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε όλοι μόνοι μας. Ούτε χρηματικά, ούτε τίποτα. Όπου πηγαίνουμε, είναι όλα τα έξοδα τα δικά μας. Έχουμε βέβαια τη στήριξη του Δημαρχείου. Όταν πάμε κάπου που, όπως πήγαμε στην Τρίπολη, τα έξοδα ήταν του Δημαρχείου και η φιλοξενία ήταν του Δημαρχείου στην Τρίπολη. Αλλά σε μια άλλη εκδρομή που είχαμε κάνει στο Πογκραντέζι, στο Ποστέτσι, ναι, ήταν του Υπουργείου Τουρισμού στην Αλβανία. Όχι. Ωραία. Ναι. Τα άλλα όμως είναι όλα δικά μας. Ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε. Γιατί ξεκίνησα εγώ να κάνω το σύλλογο. Να δώσουμε λίγο χαρά στα χωριά μας, στους γερόντους που έχουν μείνει. Όταν με τον κορονοϊό υπήρχαν πολύ δύσκολες στιγμές, παίρναμε, μαζευόμασταν, αυτά δεν χρειάζεται να λέγονται τι κάνουμε, ο καθένας κάνει για την ψυχή του, για τον αυτό του. Σας έχει ο Θεός καλά, δηλαδή να το πείτε ξεκάθαρα, στα χωριά, ναι, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, πέραν των άλλων, έχετε και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Ναι, δεν είναι το κυριότερο κακό. Είναι αυτό. Μετά έρχεται το χορό. Ο χορός, εντάξει. Μας αρέσει βέβαια και το κάνουμε αυτό, γιατί αν δεν μας έλεγε δεν θα το έκαναμε. Τώρα ο σκοπός είναι εδώ στην πόλη, εμείς είμαστε τώρα, η ηλικία μας είναι πάνω από 45-50 χρονών οι γυναίκες. Πιστεύω θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και τα νέα τα παιδιά που είναι στους Άγιους 40. Είμαστε λίγοι. Να γίνει και η μεταλάμπευση του πολιτισμού από γενιά σε γενιά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Οι συνθήκες είναι δύσκολες στην Αλβανία. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολες, αλλά ο άνθρωπος, άμα θέλει, μπορεί να πετύχει τα πάντα. Παντού είναι δύσκολες. Γιατί στην Ευρώπη που φύγαν τα παιδιά μας από την Αθήνα και πήγαν όλοι στην Ευρώπη, πήγαν για μια καλύτερη ζωή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν αφήσουμε αυτό τον τόπο, είναι ήδη παρατημένο αυτός ο τόπος. Και δεν τα ρίχνω όλη την ευθύνη όλη στην αλβανική κυβέρνηση, όχι. Την ευθύνη την ρίχνω στην Ελλάδα. Αρέσει, δεν αρέσει, εμείς είμαστε παρατημένοι. Το έχω πει και θα το λέω πάντα. Κάνετε καλά που τα λέτε. Γιατί στην Αλβανία, στο Άγιο 40, οι Έλληνες μπορούσαν να βοηθήσουν να κάνανε επιχειρήσεις για να μην τις άφηναν. Εγώ τώρα για μένα είμαι 62 χρονών κανονικά. Κουράστηκα. Κουράστηκα γιατί στην Ελλάδα είναι άλλη ζωή. Εδώ πέρα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Έχουν δίκιο τα παιδιά μας, παίρνουν τα παιδιά τους να φύγουν γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες. Δεν υπάρχει επίποδο στο σχολείο όπως είναι στην Ελλάδα. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να είναι επιχειρηματίας? Διότι από το 97 φτιάξατε αυτό το ωραίο ξενοδοχείο. Είχατε και τη βιοτεχνία πριν το 97. Ναι, 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 ναι. Πόσο δύσκολο είναι να αντέξει και να αντέξει στους πειρασμούς πολλές φορές του κρατικού μηχανισμού και ατόμων, οι οποίοι κακά τα ψέματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι υπάρχουν και σε αναπτυγμένες χώρες. Καταχράζονται την εξουσία τους.
Ο άνθρωπος άμα βάζει ένα στόχο στη ζωή και είναι αποφασισμένος, πρέπει να πάει μέχρι το τέλος. Εγώ το κυριότερο το έχω πολύ δύσκολο τώρα να φύγω στην Ελλάδα. Εγώ στην Ελλάδα περνάω καλά. Είχα τη δικιά μου δουλειά. Είναι η γλώσσα, είναι οι συνθήκες, αλλά δεν μπορώ να τα παρατήσω, δεν μπορώ, μ' αρέσει ο τόπος και το λέω ειλικρινά, συγκινούμε τώρα που το λέω. Πάω στα χωριά και γεμίζει η ψυχή μου. Θέλω αυτά τα χωριά να πάρουν ανάπτυξη, θέλω αυτά τα χωριά, τα παιδιά μας που είναι πέρα να γυρίσουν, να τα φροντίσουν. Κάτι άλλο ήθελα να πω που ξέρω πως ζω εδώ, αυτό το λέω σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις οικογένειες. Τα παιδιά φύγαν από την Αθήνα και πήγαν στην Ευρώπη. Έμικαν οι μανάδες τους, αγόρασαν σπίτια, άνοιξαν επιχειρήσεις, μέναν μόνοι τους και στην Ελλάδα. Όπως εμείς που είμαστε μόνοι μας εδώ, μέναν και αυτοί μόνοι τους. Απλά κάνω μια έκκληση σε όλα τα νέα τα παιδιά. Και στην Αλβανία υπάρχει φως, υπάρχουν προγράμματα που τα παιδιά τα νέα τώρα άμα μπουν στο ίντερνετ και διαβάσουν μπορούν να γυρίσουν, να αναπτυχθούν τα χωριά μας, να ανοιχτεί ο τουρισμός στα χωριά, γιατί οι ξύπνοι, τα κοράτσια τα λέω εγώ αυτά, που έχουν τα πολλά τα λεφτά, θα έρθουν και θα αγοράσουν τα χωριά μας, θα αγοράσουν τα χωράφια, θα αγοράσουν τα οικόπεδα και μετά σε 10 χρόνια πιστεύω θα υπάρξει μεγάλη διαφορά. Ήδη έχουν έρθει στο Μεσοπόταμο οι Γερμανοί και αγοράζουν παλιά σπίτια. Ήδη ζητάνε σε όλα τα χωριά ανοίχτηκε ο τουρισμός. Να έρθουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, να τα νοικιάζουν στο Airbnb, στο Booking. Δουλεύει το σελεγγάρι. Γιατί να μην δουλέψει το Φινίκι, γιατί να μην δουλέψει το Βρυγιόνι, να μην δουλέψει το Καραάτζι, γιατί να μην δουλέψει η Κρανιά. Έχει γίνει ο δρόμος. Είναι ο δρόμος από το Μαυρομάτι, τώρα πας Τίρενα, άνοιξανε. Αυτοί δουλεύουν, βγάζουν λεφτά. Εμείς για ποιο λόγο. Τα χωράφια μας είναι άδεια. Εσείς όμως, ως δημοτικός σύμβουλος, ενώ λέω άσκοπα που περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, ως δημοτικός σύμβουλος, βλέπω έχετε μια επιμονή. Είστε άνθρωπος πολύ επίμονος. Θα θέλετε να συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στους συμπολίτες σας, στους Αγίους 40. Ναι, ναι. Και πάντα και στο Δημαρχείο που είμαι, τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αρέσει σε μερικούς, δεν αρέσει σε μερικούς, τα λέω, έτσι πρέπει να είναι. Αυτοί που με ψήφισανε, με σεβάστηκανε, πρέπει να ανταποδώσω κι εγώ την προσπάθειά τους να... Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες και για τους Αλβανούς στο Άγιο Σαράντι. Εγώ δεν βλέπω στο Δημαρχείο να υπάρχει καμία διάκριση. Όχι, όχι. Είμαστε Αλβανία, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχουν και Αλβανοί που έχουν παράπονα. Υπάρχουν και Έλληνες που έχουν παράπονα. Αλλά με τη δικιά μας την υπομονή, πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή και να βρούμε τον τρόπο για να λύσουμε τα προβλήματα. Άλλο τόσο που βλέπω ότι τώρα τελευταία υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του Δήμου Φινίκης και του Δήμου Αγίων 40, κυρίων συνεργασία του στον τουριστικό τομέα. Και εγώ ελπίζω και εύχομαι αυτή η συνεργασία να προωθηθεί και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας. Και ένας από τους παράγοντες για αυτή τη συνεργασία πρέπει να είσαστε κι εσείς. Ναι. Έχετε συνεργασία από ό,τι ξέρω και με τον Δήμαρχο Φινίκης, τον κύριο Κίτσο, και με τον κύριο Γκούρμα, τον Δήμαρχο Αγίων 40. Τα δύο τα παιδιά είναι πολύ καλά παιδιά. Την προσπάθεια του Χριστάκη την ξέρουν όλοι. Προσπαθεί πάρα πολύ. Και ο Δήμαρχος είναι καλός άνθρωπος και θέλει. Πάντα είναι δίπλα και στο Δημαρχείο του Φινικιού. Και όταν κάνουμε δραστηριότητες στη Λιβαδιά που γίνονται, πάντα ο άνθρωπος έρχεται. Είναι χριστιανός, δεν το λέω επειδή είναι χριστιανός, είναι καλός άνθρωπος, είναι άνθρωπος της πόλης, είναι άνθρωπος μορφωμένος και όσο ξέρω προσπαθεί για να βοηθήσει. Εγώ... Εμπόδια υπάρχουν, τώρα τι να κάνουμε. Εγώ επειδή έχω επαφές με πολύ κόσμο, με φίλους, με γνωστούς και με τηλεθεατές για την πόλη των Αγίων 40, θα ήθελα να προσέχετε λίγο περισσότερο ως Δημοτικό Συμβούλιο το
δημόσιο ελληνικό σχολείο εδώ στην πόλη. Διότι πιστεύω, θα πω και αυτό, είναι για ένα παράπονο γενικό, κακώς αφέθηκε εκτός της κοινής διεύθυνσης που είναι διευθυντής ο κ. Λούτσης και έχει τη Δρόπολη και το Φινίκη. Ή το Φινίκη και τη Δρόπολη. Τα δημόσια ελληνικά σχολεία των πόλεων, όπως είναι το Αργυροκάστρο και τον Αγίων 40, έχουν αφαιθεί εκτός. Γι' αυτό χρειάζεται και λίγο περισσότερη προσοχή από εσάς. Πολύ καλά κάνετε και το είπατε. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ενημερωμένη για αυτό το κομμάτι. Απλά θα κάνω ό,τι μπορώ όσο περνάει από το χέρι μου για να προσπαθήσω να δω ακριβώς τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι κρίμα. Πολλά παιδιά, εγώ έχω δύο εγγονές. Η κόρη μου γύρισε από την Ελλάδα πριν 10 χρόνια. Έμεινε 10 χρόνια στους Άγιους 40. Μαζί, γιατί η επιχείρηση δικιά μου είναι οικογενειακή, έχω δύο κορίτσια και μαζί με τα κορίτσια. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Πάει η κόρη, η εγγονή μου, τρίτη δημοτικού και τέταρτη δημοτικού και φύγανε πάλι για Ελλάδα. Λυπήθηκα που φύγανε πάρα πολύ, δεν είναι ευκολική η Ελλάδα. Θα δω τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε και δύο πολύ καλούς βουλευτές στο Άγιο Σαράντι, που η επικοινωνία μου μαζί τους είναι πολύ καλή και με τον βουλευτή τον Νίκο Κούρη που είναι πολύ καλός, αλλά και με την βουλευτή την Ανίλια Ντένα που είναι γυναίκα, και εγώ έχω έρθει λίγο κοντά μαζί της λόγω που είμαστε γυναίκες και τα βρίσκουμε, μιλάμε, λέω πολύ πάντα τα παράπονα. Και η κοπέλα είναι και θρησκευτική, έρχεται στην εκκλησία. Για ένα νέο το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Ναι, αυτό είναι πολύ, ναι, είναι χριστιανή και καλή χριστιανή. Τώρα έχει γίνει και πρόεδρος της Φιλίας Ελλάδα. Ναι, της Διακοινωνιολογικής Επιτροπής. Είναι καλή κοπέλα, για μένα είναι καλή κοπέλα. Είμαστε στους Άγιους 40 μία, πώς να σου το πω, εγώ είμαι δεμένη και με τον Δήμαρχο και με τον Δήμαρχο Φινικιού και με το... Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Το κυριότερο πράγμα που ήθελα να πω και τα έφυγα στο τέλος, άσχετα που έχω κατέβει με το κόμμα... Με το Μέγα. Μέγα. Ναι. Είμαι Ελληνίδα που θέλω να είναι Ομόνια και Μέγα. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει. Δεν μπορώ γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κατάλαβα. Αυτό είναι ένα πολύ... Αντί να ενωθούμε, πρέπει να χωρίσουμε. Για ποιο λόγο? Στο σύλλογο το δικό μας που είμαστε, μισές οι κοπέλες λένε Ομόνια, οι μισές Μέγα. Τι, δεν είναι, είμαστε ένα. Και όλες όμως μαζί, είμαστε μαζί. Αγωνίζεστε για να δεν φέρετε την ελπίδα. Τίποτα, ναι, να κάνουμε την ελπίδα. Ακριβώς. Ναι, αυτό. Αυτό ήταν, είναι σημαντικό που σας το είπα. Γιατί είναι πολύ καλό παιδί και ο Βασίλης, Άγιου 40, ο πρόεδρος, Κάιος, ο Κάιος. Ναι, και όσες φορές εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Βασίλη τον Κάιο, έχω και πολύ καλές σχέσεις και με τον Χριστάκη. Τον Μίτσο, ναι. Και προσπαθώ πάντα. Κάτι άλλο ήθελα να πω στο τέλος, το κυριότερο για μένα. Οι καλύτερες σχέσεις μου που με έχει στηρίξει πάντα είναι ο Λεωνίδας ο παπάς. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με έχει βοηθήσει από την πρώτη στιγμή που έχω γυρίσει στο 40. Αξίζει πολλά αυτός ο άνθρωπος. Να είναι καλά, ο Λεωνίδας βέβαια έχει προσφέρει στα δρόμενα το χώρο του δικό μας. Και προσφέρει, είναι πατριώτες. Το καλοκαίρι θα δούμε καμία δραστηριότητα από το Σύλλογο Ελπίδας. Ναι, ναι. Για, ναι. Μπορείτε να μας πείτε κάτι συγκεκριμένα? Πλά σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι, ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Όταν το αποφασίσουμε θα το πω, γιατί μήπως λόγω κορονοϊού και αυτά δεν ξέρουμε, γιατί τώρα λίγο η κατάσταση είναι λίγο... Αλλά μετά το Σεπτέμβριο έχουμε δραστηριότητες παρά το λέω να κάνουμε. Το καλοκαίρι θα προσπαθήσουμε. Εγώ θα ήθελα ως τελευταίο μήνυμα δικό σας στην εκπομπή η κυρία Φιγαλία Καλογέρη, η επιχειρηματίας, η δημοτικός σύμβουλος, η πρόεδρος ενός πολιτιστικού συλλόγου, να δει την κάμερα και να μεταφέρει ένα μήνυμα στη νέα γενιά, στα νέα τα παιδιά. Να ασχοληθούν με τα δημόσια δρόμενα και με τον πολιτισμό, τι τους προτρέπετε? Τα νέα τα παιδιά σήμερα τους φαίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω είναι πιο εύκολα. Εμείς ξεκινήσαμε το να χτυπάμε πόρτες στην Ελλάδα
και τα παιδιά και να βρούμε μια δουλειά. Τα παιδιά μας σήμερα πιστεύω εγώ είναι πιο εύκολα. Ανοίγουν το ίντερνετ και μπορούν να βρούνε πολύ εύκολα. Να γυρίσουν και να μην ξεχάσουν ποτέ στον τόπο τους. Έχουμε το πιο ωραίο μέρος. Έρχονται τουρίστες, έχουμε τα τύρενα τώρα που φτάνουμε σε 3 ώρες. Έχουμε την Αυλώνα που θα γίνει το αεροδρόμιο. Σε λίγο θα γίνει το αεροδρόμιο στους Άγιους Σαράντι. Μην είναι πολύ αργά και το μετανιώσετε όταν δείτε στα σπίτια σας, στα χωριά, άλλον κόσμο. Όπως οι Έλληνες που τους διώξαν από την Κωνσταντινούπολη και πήγαν Αθήνα, πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και βλέπουν τα σπίτια τους ρεμαγμένα. Τα σπίτια μας, τα χωριά μας είναι πολύ όμορφα. Τα χωριά μας έχουν πλούτη. Απλά εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Κυρία Καλογέρη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να έχουμε και άλλες συζητήσεις, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα και ο χώρος που δραστηριοποιείστε είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα σε μερικά λεπτά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Πιστεύω, σας υπόσχομαι ότι το φθινόπωρο θα είμαστε ξανά εδώ για να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένα προβλήματα των πολιτών των Αγίων Σαράντα, της εθνικής ελληνικής μειονότητας, αλλά και δικά σας προβλήματα στο Σύλλογο Ελπίδα και βέβαια στην επιχείρηση τη δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το Σεπτέμβριο που θα έρθετε θα οργανώσουμε και κάτι πολύ ωραίο με το Σύλλογο. Θα καλέσουμε. Πιστεύω, θέλω να κάνω κάτι, αλλά θα τα αφήσουμε λίγο στην πιο μετά. Θα είναι χαρά μας. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το ζητάτε επίμονα, το ξέρω. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα να σας δώσουμε στιγμιότυπα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του σχολείου Μεσοποτάμου στη Δρόβιανη. Ας γίνει μπαμ. Πάμε να δούμε. Thank you.
Γιατί είμαι πληγωμένος. Σαν και εσένα.
εμένα κι αν μην πειράνε τα ξένα εσένεις μόνο εσένα. Μαγιά μου, μόρις τρούμπος τρούμπουλο, μαγιά μου, χεις καμωμένα και τρέλε, μόρις τρούμπος τρούμπουλο και τρέλε, νόμε για σένα. Μαγιά μου, μόρις τρούμπος τρούμπουλο,